Με νέα δεδομένα προετοιμάζονται για το φετινό δύσκολο χειμώνα οι παιδίατροι. Το γεγονός ότι οι υιογενείς λοιμώξεις εμφανίζονται πλέον σε διαφορετικές εποχές από τις συνήθεις και σε διαφορετικές ηλικίες και η διαπίστωση ότι πολλά παιδιά νοσούν ταυτόχρονα από λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερίτιδα προκαλούν ανησυχία στον ιατρικό κόσμο αλλά και στους γονείς. Οι λοιμώξεις είναι μπροστά μας, είναι αυτό που λέμε, έχουμε αφήσει ένα χρέος πίσω, το λένε οι λοιμωξιολόγοι. Τα παιδιά μας δεν ανασωπήθηκαν για τις συνήθεις ιώσεις στο διάστημα της καραντίνας του COVID και τώρα βλέπουμε αλλαγή και στο χρόνο που εμφανίζονται και στη βαρύτητά τους ίσως και στο ηλικιακό φάσμα, όπως βροχιολίτιδα που την περιμέναμε στα βρέφη, τα βλέπαμε να ταλαιπωρεί παιδιά 2, 3, 4 ετών, οπότε είναι να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιμωξιολόγοι προειδοποιούν για ένα δύσκολο χειμώνα με παράλληλη κυκλοφορία του κορονοϊού, της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. Στις παιδικές ηλικίες οι πρώτες λοιμώξεις αρχίζουν να καταγράφονται και αναμένεται έξαρση τους επόμενους μήνες. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει φετινή χρονιά. Πέρυσι είχαμε μια δύσκολη χρονιά με πολύ αυξημένα κρούσματα, συνδυασμένα γρίπης και COVID και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της μακρόχρονης καραντίνας που είχαν τα παιδιά. Δεν φαίνεται να νοσούν βαρύτερα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Έχουν αρχίσει να φαίνονται δειλά κάποια κρούσματα. Ζητούμενο είναι η θωράκιση των παιδιών απέναντι σε λοιμώξεις, κυρίως όταν αυτές εκδηλώνονται ταυτόχρονα. Τον εμβολιασμό ακόμη και των βρεφών άνω των 6 μηνών με το κοινό εμβόλιο κατά της γρίπης, παρότι δεν είναι ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, συστήνουν οι παιδίατροι. Σαν οδηγίες δεν έχουν αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι παιδίατροι, παρόλο που στο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός για τη γρίπη, θα συστήσουμε τη γρίπη, το εμβόλιο της γρίπης σε όλα τα παιδιά μας άνω των 6 μηνών. Κυρίως για να μην κάνουμε αυτό τον συνδυασμό και των δύο αυτών λοιμώξεων και να μειώσουμε λίγο και τη διασπορά στην κοινότητα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, ο λόγος για τον οποίο τον ερχόμενο χειμώνα θα υπάρξει έντονη έξαρση της γρίπης και άλλων κοινών παθογόνων είναι επειδή δεν θα υφίστανται σημαντική ανοσία γέλης για το επόμενο έτος για συνήθεια αναπνευστικά νοσήματα σε ένα μεγάλο μέρος του παιδιατρικού πληθυσμού και ιδίως στις μικρότερες ηλικίες.